Τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας στην χώρα μας, με τα κρούσματα να είναι για τέταρτη φορά πάνω από 300. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 312 νέες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του φωνικού ιού στη χώρα μας, εκ των οποίων 27 συνδέονται με γνωστές ήρωες και 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Παράλληλα, 6 εισαγόμενα κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των εισαγόμενων κρούσματων σε 28. Για μία ακόμη μέρα, αρνητική πρωταθλήτρια είναι η Αττική, η οποία έχει πάνω από τα μισά κρούσματα και συγκεκριμένα από τα 312 συνολικά, εκ των οποίων τα 284 εγχώρια μετρά τα 174. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των κρούσματων και την περιφέρεια Ηπείρου, σήμερα ανακοινώθηκε ένα νέο κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην χώρα μας ανέρχεται στα 14.041, εκ των οποίων το 55,5% είναι άνδρες, ενώ 67 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Τέλος, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 3 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και 316 συνολικά από την αρχή της πανδημίας. Στο μεταξύ, με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε, παρατείνονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα περιορισμού εισόδου από την Αλβανία, που περιλαμβάνονταν το τεστ 72 ωρών πριν την είσοδο στην χώρα μας, αλλά και το κατοίκον περιορισμό για 7 ημέρες. Να σημειωθεί ότι η είσοδος από την γειτονική Αλβανία στην Ελλάδα γίνεται μόνο σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, τον τελωνιακό σταθμό της Κακαβιάς, καθώς Μέρτζιαννη και Μαυρομάτι εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά την περιοχή της Θεσπρωτείας και το τελωνείο Μαυρωματίου, το Επιμελητήριο της Θεσπρωτείας επαναφέρει το αίτημα για την λειτουργία του, ενώ παράλληλα ζητά την παρουσία κλιμακίων του ΕΟΔΗ που θα διενεργούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους, επιτρέποντας την είσοδό τους μόνο σε όσους δεν αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού. Σε επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία, το Επιμελητήριο της Θεσπρωτείας επισημαίνει ότι μπορεί μεν το κλείσιμο να ενισχύσει την προστασία της δημόσιας υγείας, παράλληλα όμως καταστρέφει οικονομικά την τοπική οικονομία. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο του φθινοπόρου, τονίζεται, υπάρχει αυξημένη ανάγκη μετακίνησης αγροεργατών για την συλλογή περίπου 50.000 τόνων μανταρινιού της περιοχής.